Χαίρετε κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων της 28ης Οκτωβρίου, σήμερα Σάββατο. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λαμπρίδης Χρήστος εκπροσώπησε σήμερα την κυβέρνηση σε οστασιακές εκδηλώσεις στο νησί της ΚΟ. Αμέσως μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης, μετέβη συνοδευόμενος από τον Λιμενάρχη κ. Γιαλελή και τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου της ΚΟ κ. Κοκαλάκη στο λιμάνι του Μαστιχαρίου, προκειμένου να δει από κοντά τα έργα που υλοποιήθηκαν και για τα οποία είχε συμφωνήσει, προκειμένου να ξεμπλοκάρει. Στις πρώτες δηλώσεις του στο Μαστιχάρι, ο κ. Λαμπρίδης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις του λιμανιού, απαντά στα ερωτήματα για τις διαδικασίες χαρακτηρισμού που ξεκίνησαν, για τις μελέτες αποκατάστασης του κεντρικού λιμένα και προσδιορίζει τον χρόνο σε ένα τρίμηνο για τη δημοπράτηση. Ενώ εκτιμά ότι η πρόταση για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις που προτείνονται από τον Δήμο της ΕΟΕΚΟ είναι σε σωστή κατεύθυνση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το Υπουργείο παράλληλα επιταχύνει τις διαδικασίες για να ενταχθούν σε master plan περιοχές που υπολείπονται όπως η ΚΟΣ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Χρήστος Λαμπρίδης εκπροσώπησε σήμερα την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της ΚΟ. Αμέσως μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ιπποκράτης, μετέβη συνοδευόμενος από τον Λιμενάρχη κ. Γιαλελή και τον Αντιπρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου κ. Κοκαλάκη στο λιμάνι Μαστιχαρίου, προκειμένου να δει από κοντά τα έργα που υλοποιήθηκαν και για τα οποία είχε συμφωνήσει προκειμένου να ξεμπλοκάρουν. Στις πρώτες δηλώσεις του στο Μαστιχάρι, ο κ. Λαμπρίδης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις του λιμανιού εκεί, απαντά στα ερωτήματα για τις διαδικασίες χαρακτηρισμού που ξεκίνησαν, για τις μελέτες αποκατάστασης του κεντρικού λιμένα και προσδιορίζει το χρόνο σε ένα τρίμηνο για την δημοπράτηση. Ενώ εκτιμά ότι η πρόταση για τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις που προτείνει ο Δήμος είναι σε σωστή κατεύθυνση, διευκρινίζοντας ότι το Υπουργείο παράλληλα επιταχύνει τις διαδικασίες για να ενταχθούν σε master plan περιοχές που υπολείπονται, όπως είναι η ΚΟΣ. Πραγματικά έχει γίνει ένα σπουδαίο έργο. Οι ανάγκες που εξυπηρετεί αυτό το έργο είναι σημαίνει σπουδές και σήμερα ήθελα να δω και με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου το έργο που έχει γίνει και διαπίστωσα από κοντά ότι πραγματικά το επόμενο διάστημα το λιμάνι του Μαστιχαρίου μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες, τη σύνδεση με τα υπόλοιπα νησιά με τρόπο ασφαλή και με την παροχή υπηρεσιών ποιοτικών. Μάλιστα. Και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό το αποτέλεσμα. Η κρεμή βεβαίως, η χαρακτηρισμός των λιμένα για να μπορέσει απρόσκοπτα να λειτουργήσει. Διαπιστώνεται και μόνος σας ότι είναι ένας σημαντικός κόμβος με τη σύνδεση των υπολείπων νησιών. Ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου? Το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όχι μόνο για το λιμάνι του Μαστιχαρίου, αλλά και τα λιμάνια της ΚΟ, ώστε να γίνουν σύντομα λειτουργικά. Και να υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός που να μπορούμε γρήγορα, εύκολα και με σωστό σχέδιο να κάνουμε έργα ώστε να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία και το νησί συνολικότερα. Μάλιστα. Όταν λέτε σύντομα, σε πόσο χρόνο, ας πούμε, επειδή προηγείται το λιμάνι του Μαστιχαρίου? Εξαρτάται το κάθε έργο και εξαρτάται με το ποιες προτεραιότητες βάζουμε κάθε φορά. Mm-hmm. Νομίζω ότι για το είναι λιμάνι προτεραιότητα το Μαστιχάρι και είναι όριμες οι διαδικασίες για να προηγηθεί. Ήδη σε ένα πρόβλημα που υπήρξε, σύντομα το τελειώσαμε, το λύσαμε. Υπήρχε έγγραφο του Υπουργού Ναυτιλίας, απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας που διευκόλυνε τα πράγματα και σήμερα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο Μαστιχάρι. Αλλά και για τα υπόλοιπα λιμάνια θα υπάρξουν τέτοιες σύντομες διαδικασίες. Το νησί της ΚΟ επλήγει από το σεισμό και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι ανάγκες της ΚΟ θα μπουν σε προτεραιότητα. Mm-hmm. Τώρα για την αποκατάσταση του λιμανιού στην Κόηπο, πέστη βλάβες, υπάρχει ήδη ψηφισμένη πίστοση των 8 εκατομμυρίων για την μελέτη. Δεν περιλαμβάνεται όμως το κτίριο επιβατών, έτσι δεν είναι? Εκεί πόσο σύντομα πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του, γιατί ο χειμώνας είναι λίγο δύσκολος έτσι όπως έχει μείνει το λιμάνι και οι συνθήκες ελιμενισμού των μεγαλών σκαφών? Για το λιμάνι του κεντρικού λιμένα της ΚΟ είχαμε πει ότι θα γίνει γρήγορα η επισκευή του αναγνωσμού σε αυτή η ράμπα. Κάποιοι ήταν μαγκωμένοι, τότε τελικά έγινε όμως. Δεν υπάρχει όμως για το συγκεκριμένο. Το γνωρίζω, αλλά το λιμάνι εξυπηρετήθηκε. Άρα θέλω να πω ότι είναι ένα δείγμα αξιοπιστίας αυτών που λέμε. Και στη δεύτερη φάση λοιπόν θα προχωρήσουμε. Ήδη το Υπουργείο Υποδομών, πέρα από αυτό που είπε ότι δέσμευσε την πίστοση, έχει προκηρύξει δύο μελέτες. Βρέθηκαν οι οδότες ώστε στο επόμενο διάστημα, ελπίζουμε σε ένα διάστημα τριμήνου, να έχουν ολοκληρωθεί.
Εκεί από εκεί και πέρα θα φανεί το τι θα δείξουν οι μελέτες, πόσο γρήγορα θα γίνουν τα έργα. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση η προτεραιότητά μας είναι η κρουαζιέρα. Η συνεννόηση που θα γίνει με αυτούς που θα αναλάβουν το έργο είναι τα θέματα που αφορούν την κρουαζιέρα και την περιφερειακή κίνηση θα μπουν για αυτά σε προτεραιότητα. Μπαίνει και ένα ζήτημα. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί για την πρόταση που καταθέτει ο Δήμος της ΟΕΚΟ, μια προκαταρκτική μελέτη για την επέκταση, για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λιμένα της ΟΕΚΟ. Προβλέπει προβλήματα για κρουαζιερόπλια, για τα ημερόπλια και βέβαια για την αξιοποίηση του παραδοσιακού μας λιμανιού για τα Mega Yachts. Καταρχήν την εκτίμησή σας θα θέλαμε να είχαμε. Οι μελέτες, μάλλον οι σχεδιασμοί που αφορούν στην επέκταση των οποιοδήποτε λιμένα, ασφαλώς και του λιμένα της ΚΟΥ, απαιτούν τροποποίηση του master plan. Όταν γίνει η μελέτη και ολοκληρωθεί, εμείς θα το βάλουμε στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων. Είναι μια διευπουργική επιτροπή στην οποία πρόεδρος είμαι εγώ και συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων σχεδόν των υπουργείων. Εκεί θα συζητηθεί και πάλι, όπως σας είπα, και για το λόγο ότι πώς επλήγει από του σεισμού. Θα τεθεί και αυτό σε προτεραιότητα. Επειδή είπατε ότι δίνεται προτεραιότητα στην κρουαζιέρα και αυτό είναι μια διαχρονική λύση που αναβαθμίζει εξαιρετικά τις υπηρεσίες της ΚΟΥ. Είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται στις μελλοντικές γενιές. Επειδή είστε και πρόεδρος επιτροπής, αν καταρχήν η θέση σας είναι θετική. Πρέπει να δούμε το σχέδιο. Δεν μπορώ να δω. Δεν θα μου αξιοποιήσει. Προφανώς ενημερωθείτε σήμερα. Αλλά να το αξιοποιήσει, να το αξιολογήσει και η Επιτροπή αυτό το σχέδιο. Όπως επίσης και εκπρόσωποι των Υπουργείων. Γιατί η Επιτροπή, όπως σας είπα, είναι διευπουργική. Κάθε Υπουργείο εξετάζει τα θέματα που αφορούν τις δικές του αρμοδιότητες. Άρα θα έρθει το σχέδιο να έρθει στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων. Εκεί θα το δούμε. Σας είπα, με το που θα έρθει, θα το βάλουμε στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξη Λιμένων. Και ελπίζω ότι όλα σύντομα θα ολοκληρωθούν και θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Κύριε Γκοκαλάκη. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Καλωσορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή μας να είναι εδώ ως εκπρόσωπος κυβέρνησης και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βλέπει και ο ίδιος τα έργα που έχουμε κάνει, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι για τη συνεργασία που υπάρχει σε πολύ καλό επίπεδο. Η επικοινωνία και πριν το σεισμό αλλά και μετά το σεισμό, η βοήθειά τους ήταν απεριόριστη. Είχαμε μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση του κεντρικού λιμένα και επανελειτουργία του. Είχαμε τις σύμφωνες γνώμες εδώ ώστε να ξεκολλήσουν τα θέματα με τα δύο έργα τα οποία είχαμε σε εκκρεμότητα. Η συνεργασία αυτή συνεχίζουμε και ευελπιστούμε κι εμείς να γίνουν όλα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία εδώ της τοπικής κοινωνίας όσο περνάει και το χρονικό διάστημα είναι πλέον το τι θα γίνει με την σεζόν του 2018 και πώς θα είναι οι λιμενικές μας εγκαταστάσεις. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος θα παρουσιαστεί και στο Γενικό Γραμματέα και ευελπιστούμε αυτός ο σχεδιασμός, ένα το μακροπρόθεσμο πλάνο που έχουμε θέσει με τον Δήμαρχο στη συνέντευξη που έγινε πριν λίγες ημέρες, να οριστικοποιηθεί και με τη διαβούλευση και από εκεί πέρα να τρέξουμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι επόμενοι για να ολοκληρωθεί κάποτε αυτό το σχέδιο. Επιτόπου στο κεντρικό λιμάνι της ΚΟΣ, το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα, έφτασαν σήμερα μετά την παρέλαση ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Λαμπρίδης, ο Δήμαρχος της ΚΟΥ Γιώργος Χιρίτσης, ο Αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Κοκαλάκης και ο Λιμενάρχης κ. Γελελής. Από την συζήτηση που εξελίχθηκε μεταξύ του Γενικού και του Δημάρχου, προκύπτει ότι είναι σημαντικό η εξέλιξη των εργασιών που θα υλοποιηθούν να προβλέπουν την τμηματική παρέμβαση, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η πρόσδεση των πλοίων της εκτοπλοείας. Να ιεραρχηθούν επίσης οι εργασίες, ώστε να εξυπηρετηθεί και η κρουαζιέρα, ενώ σε ό,τι αφορά την αίθουσα επιβατών, η οποία ως γνωστόν έχει κριθεί κατεδαφιστέα, συζητήθηκαν οι προοπτικές για τη μεταφορά της σε απόσταση που να εξυπηρετεί αλλά και να παρακάμπτει τις ενστάσεις της αρχαιολογίας για το κάστρο. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε επίσης και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο για την πρόταση των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις πρώτα με την τοπική κοινωνία και για την οποία τόνισε ότι είναι πλέον η πλέον πρόσφορη λύση σε σχέση με άλλες προτάσεις και μελέτες που είχαν προηγηθεί. Επιτόπου στο κεντρικό λιμάνι της ΚΟΣ, το οποίο αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης αποκατάστασης προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα, έφτασαν σήμερα μετά την παρέλαση ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Λαμπρίδης, ο Δήμαρχος της ΚΟΥ Γιώργος
κυρίτσης και ο αντιπρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Κοκαλάκης, καθώς και ο λιμενάρχης κ. Γιαλελής. Από την συζήτηση που εξελίχθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα και του Δημάρχου, προκύπτει ότι είναι σημαντικό η εξέλιξη των εργασιών που θα υλοποιηθούν να προβλέπει την τμηματική παρέμβαση, ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η πρόσδεση των πλοίων της ακτοπλοείας, να ιεραρχηθούν οι εργασίες ώστε να εξυπηρετηθεί και του κρουαζιέρα, ενώ σε ό,τι αφορά την αίθουσα επιβατών, η οποία ως γνωστόν είναι καταδαφιστέα, συζητήθηκαν οι προοπτικές για τη μεταφορά της σε απόσταση που να εξυπηρετεί αλλά και να παρακάμπτει τις ενστάσεις της αρχαιολογίας για το κάστρο. Ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε επίσης και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο για την πρόταση των νέων λιμενικών εγκαταστάσεων που προτείνεται, για τις οποίες, όπως εξήγησε ο Δήμαρχος, έχουν ξεκινήσει οι διαβουλεύσεις πρώτα με την τοπική κοινωνία και για την οποία τόνισε ότι είναι πλέον η πλέον πρόσφορη λύση σε σχέση με άλλες προτάσεις και μελέτες που είχαν προηγηθεί. Εμείς είχαμε με την επέκταση τώρα για να έχουμε δύο στόχους. Να απομακρύνουμε την κατάσταση από το κάστρο και να αποφύγουμε τους αρχαιολόγους. Γιατί αυτό το κτίριο εδώ, πάντα αυτή είναι κάτι που το παγορεύουμε να καταστήσουμε και να φύγει. Και μεταφέρουμε τον όγκο λοξός προς τα μέσα, αριστερά δηλαδή, απομακρυνόμενοι από το κάστρο και δημιουργώντας μια προβλήτα προς την βόρειο, στην πλευρά αυτή, στα βόρεια. Έτσι ώστε να μεταφερθεί και το κτίριο και να μακρυνθεί από το κάστρο να πάει μπροστά και να μην το εγκλωβίσει, αφού οι αρχαιολόγοι μας λένε ότι εγκλωβίζει το κάστρο. Και βέβαια να είναι κοντά στην συγκρότηση και των πλοίων της Κουραζιέρας αλλά και των άλλων πλοίων ταυτόχρονα. Κατάστασης και από μέσα, όλη αυτή η κατάσταση απελευθερώνεται και από τα νερόπια τα οποία μπορούν να μεταφερθούν εδώ ή να μεταφερθούν εδώ στο κουλάσσεται. Έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτός ο δρόμος είναι πολύ στενός. Μαριά. Και όταν έρχονται τα μπλουσάρ και τα άλλα γίνεται μαγικός. Ζητούσαμε σε κάποιες μελέτες που δεν ξέρουμε αν θα την αποδεχτεί ή όχι το αρχαιολογία. Κατά 1-1,5 μέτρο να φαρδίνει ο δρόμος αυτός. Και δέχτηκε μια λιθορυμπία πέσω για να μπορέσει να προσλάβει το δάστρο το οποίο να το δούμε από την πλευρά. Έχει προβλήματα. Αυτό είναι το MOV. Αυτό το κίτρινο είναι το υπάρχον. Το MOV μέσα είναι αυτό που κάνουμε. Ναι. Και απευθύνεται προς την πλευρά της Βόρειο Τάδε. Ο μόλος για να έρχονται και τα πλοία της γραμμής εδώ και αν θέλουν να δίνουν τα δύο κουράζια πλοία. Απομακρυνόμαστε δηλαδή τελείως από το κάστρο. Το περισσότερο στη λογική του να απομακρυνθούμε από μια εγκατάσταση, ένα μνημείο το οποίο οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι είναι νησιώτικο κλπ. Νησιώτικο θα παραμείνει ούτως ή άλλως με τη θάλασσα και όλα αυτά. Υπάρχει τώρα, δεν βλέπετε δηλαδή. Ποιος είναι? Ποιος? Ο κ. Γιαμίν. Ο Γιαμίν μας έκανε την. Δώσαμε κατευθύνσεις και έδωσε την πρόταση για το λιμενικό κλπ. Στην λογική μου, τις ερωτήματα που του έκανα και το έκανα βέβαια και δημοσιογράφη σε μια συνέντευξη που κάναμε, είναι κατά πόσον έχει πάρει υπόψη του την παράπλευρη απώλεια των αχτών. Γιατί το παράδειγμα της Μαρίνας με τους σχηματισμούς άδειασε όλη την παραλία από την. Από την άμμο και από την παραλία που είχαμε και έχουμε άλλα προβλήματα εδώ πέρα. Λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έχει κάνει και μελέτες ανεμονικής κατεύθυνσης. Δηλαδή υπάρχει μια προμελέτη η οποία μπορεί να τεκμηριώσει στη συνέχεια την μελέτη με τη λογική ότι και η αχτή προστατεύεται και οι κυματισμοί και αντιμετωπίζεται και προστατεύεται και το λιμάνι το οποίο μα πιάσει ο καιρός από εκεί μέσα για τον έξω τα πλοία. Ωραία. Αυτό που σας είπα, εγώ ήταν φτάσει σε ένα σημείο που έχει καταλήξει με τις βασικές κατευθύνσεις να μιλήσουν να χρειαστεί να μιλήσουν με τις ΣΑΛ και με τους προοδικανικούς και με τις προοδικανικούς και με τις κατευθύνσεις πηγαίνει για να μην καθυστερούμε. Γιατί καταρχήν από όσους μπορείτε που είναι στην ΣΑΛ είναι πολύ λίγες που με την πρώτη φορά το κλείνω. Να το αποφύγουμε αυτού, να του δώσουμε τις συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Γενικό. Ωραία, θα το προχωρήσουμε έτσι. Τώρα, ένα πρόβλημα το οποίο θα παρουσιαστεί. Κωνσταντίνε, έλα, γιατί είσαι. Έλα, γιατί μας πεις την άποψή σου, γιατί έχουμε ερωτήματα. Εάν ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης αυτής της μεγάλης λαφρύνης που υπάρχει, πώς θα λειτουργήσουμε ταυτόχρονα αφήξεις, αναχωρήσεις και εργασίες. Γιατί φαντάζομαι ότι θα αρχίσουμε να μεταφερόμαστε στην Κέφαλο πάλι. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι δεν το θέλει κανείς και από ό,τι μας είπε στην στη Σύρο Θοδωρικάκος, ο Σαχέλης της Blue Star, φοβούνται
τους ανέμους στην Κέφαλο, διότι έχει δύο πίντες μόνο στην οποία θέλουν να πετάξουν τον κάβο και να δέσουνε. Και θα τους προκαλεί μεγάλη δυσκολία αν έχει και καιρό. Το καλοκαίρι, κουστά στραβά, δεν είχαμε αέρες και αέρες κυκλοφορίας. Εδώ, αν έρθει, κάναν και ένα έλεγχο από ό,τι μου είπαν Κωνσταντίνε και είδαν να αντέχει ακραία-ακραία τους, ώστε άμα πιάνει σωροκάδα από εκεί να μπορέμουν να δεσέχουν. Εάν λοιπόν αποκλείσουμε αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το κομμάτι το πιάνει η Λουστάρδα, αν έρχεται. Αν εδώ πρέπει να δουλέψουν από εκεί, από εδώ κλπ. Πρέπει να συνδυάσουν έτσι την λειτουργία που να μην, να μην κλείσει το λιμάνι. Κλείσει το λιμάνι και ξαναφτάσουμε στο σημείο να πούμε πάμε Κέφαλο, γιατί φοβάμαι ότι θα αρνηθεί η Λουστάρδα που γίνεται αυτή. Το χειμώνα, ειδικά. Όχι, χειμώνα θα έχει θέμα, το φαντάζομαι κι εγώ. Γιατί μου το είχαν πει το καλοκαίρι ότι παιδιά θα το εντάξει, το χρησιμοποιούμε τώρα, αλλά θα το λύσουμε γρήγορα γιατί με καιρό μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Και νομίζω κάτι για την Κέφαλο, κάτι αν, δεν αν πάει, πάει, θα πάει για ένα διάστημα μικρό. Αν πάει Μπλουστάρ. Αν πάει, θα πάει για ένα διάστημα μικρό. Πάει, α πούμε, 15-20 μέρες. Για 20 μέρες νομίζω εντάξει. Τώρα 20 μέρες δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά αν μιλάμε για μήνες, πιστεύω θα το αφήσουμε. Θα είναι πρόβλημα. Θα τη βάλω μικρογραφία του, γιατί το είχα δει. Πώς είχε γίνει. Το πάντως ήταν απραπείο. Έγινε πολύ γρήγορα και πώς το έγινε, γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Το δει για αυτήν την περίοδο με τους μελετητές, συνοδευτούμε το δει πώς θα, ναι. Πώς θα κάνει το. Όχι με τους μελετητές, και με τον μελετητή και με τον εργολάβο. Φαντάζομαι όμως ότι. Κάτσε, αυτό όλο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την Μπλουστάρ. Αυτό. Εάν φτιαχτεί. Εδώ, η Μπλουστάρ κινείται εδώ. Που σημαίνει ότι. Αυτό το κομμάτι είναι αποκλεισμένο, δεν πάει κανείς από εκεί. Δεν πάει γιατί είναι βουλιαγμένο. Λόγω ασφαλείας. Εάν αρχίσουν λοιπόν και λειτουργούν σε εκείνο το κομμάτι και το αποκαταστήσουν. Και μεταφερθεί η Μπλουστάρ από εδώ και μετά έρθουν σε αυτή την πλευρά, μου φαίνεται θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό σκέφτομαι. Ναι. Να φτιάξουν όταν ξεκινήσουν από εκεί και να έρθουν μετά από εδώ. Δεν είμαι μηχανικός όμως, δεν πλέω και βλακίες. Μας πει ο. Ούτε κι εγώ μηχανικός. Εγώ ξέρω ότι το λιμάνι δεν μπορεί να μείνει έτσι. Δηλαδή, και τα λέγαμε και στο Ελληνικό Ταμείο και με τον κύριο Δήμαρχο, Πρόεδρο. Θα έχουμε, αν γίνουν άμεσα διαδικασίες, να το φτιάξουμε το λιμάνι έως το μισό-μισό, δεν ξέρω, δεν ξαναλέω ο κοινός. Πολύ φοβάμαι, αν δεν γίνει τίποτε, δεν θα έχουμε ούτε κουραζιόπλια, ούτε και λιμάνι. Αν με μπλουστάρει, δεν γίνεται τίποτε. Και αυτό εδώ πέρα το λιμάνι, δεν ξέρω, ας πούμε, αυτή την πίντα για παράδειγμα, την θέλουν. Δεν ξέρετε τι πίεσεις έχουμε για την τελευταία πίντα που είναι εντελώς άλλασμα. Ναι, τώρα προσπαθούμε να βρούμε πώς θα το φτιάξουμε. Και δεν ξέρω και οι υπόλοιπες πίντες στην κατάσταση. Είναι καλές, δεν ξέρω. Όχι, οι υπόλοιπες δεν έχουν εκτός από εκείνη που είναι κόκκινη εκεί και η κόκκινη από εκεί. Δηλαδή, αυτή εκεί που έγινε κόκκινη έγινε πριν από λίγες μέρες, τώρα μεσοβδόματα. Διαπιστώθηκε ότι έχει πρόβλημα. Αν ξαναχαλάσει άλλη, τι θα κάνουμε. Γιατί και αυτοί όταν έχουν καιρούς που θέλουν αυτό που λέμε το λογκάδο, που λέμε να πάει να ανοίξει πολλού κάβου για να γαθιέται και να μην είναι κοντά και παίζει και θέλει να κατεβάσει δύο άγγελε να ρίξει τα λοιπά, και μαρτύρεται. Και καλά, μια-δύο θα του πει πλέαρχέ μου ή εταιρεία μου, 5-10 μέρε, 15 όλα καλά. Άμα του πει όμω κάθε μέρα. Άρα χρειάζεται να τελειώσει η μελέτη και μετά να σκέφτεται. Ναι, δηλαδή τα ταπεινή μου γνώμη, κύριε Γενική, άμεσα. Αυτά άμεσα. Τα ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή ω λιμενάρχη και από τη μικρή μου εμπειρία. Άμεσα να προχωρήσουμε τουλάχιστον να φτιάξουμε τα βασικά για να μπορέσουμε να δεχτούμε πλοία σε άλλο. Έστω επιβατικά. Έστω επιβατικά σε άλλο σημείο. Και μετά να φτιάχνουμε τα πλοία. Όπως είπες, γενικά δείχνουν προτεραιότητα στην κουραζιέρα, πρέπει να ξεκινήσουν από εδώ. Εδώ το πρόβλημα είναι και το κτίριο. Το κτίριο το οποίο είναι καταφυστέο, έχει κρυθεί καταφυστέο από την ΔΕΠ και δεν ξέρουμε αν μας επιτρέψει η αρχαιολογία να το ξαναφτιάξουμε. Γιατί αυτό και τότε που ήταν καλό η αρχαιολογία ήθελε να φύγει. Γι' αυτό στην πρόταση το απομακρύνουμε από εκεί το φέρνουμε εδώ και επεκτείνεται προς τα έξω στο λιμάνι για να απομακρυνθεί και από το κάστρο. Η αρχαιολογία έχετε μιλήσει για το σχέδιο που έχετε καταγγείλει. Η αρχαιολογία θα έχουμε μια επαφή ίσως προς τις αρχές του επόμενου μήνα, διότι εντάξει, το σχέδιο το παρουσιάσαμε, πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση. Θέλετε το ένα, θέλετε το άλλο. Να φτάσετε εκεί, να
7-8 ως πάλι πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, αλλά που η μελέτη που το έκανε το Λιμενικό Ταμείο με το Πανεπιστήμιο έδειξε 5 σημεία. Πολύ δύσκολο. Μα τη χάρη, όχι όπως υπάρχει, στην χάρη, όπως είναι. Έφερος, καρδάμε, η πρόταση τώρα και η προοπτική για τον ολικό επανασχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων της ΚΟΟ αποτελεί πεδίο συνεργασίας και θετικής συνεισφοράς. Δεν προσφέρεται για άγονες αντεπαραθέσεις και παραταξιακές σκοπιμότητες. Όσοι θέλουν να στήσουν καυγάδες, πολύ απλά θα απομονωθούν και θα μείνουν μόνοι τους, σημειώνεται σε ανακοίνωση του Δήμου της ΚΟΟ. Η πρόταση και η προοπτική για τον ολικό επανασχεδιασμό των λιμενικών εγκαταστάσεων της ΚΟΟ αποτελεί πεδίο συνεργασίας και θετικής προσφοράς, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Δήμου της ΚΟΟ. Δεν προσφέρεται, αναφέρεται, για άγονες αντιπαραθέσεις και παραταξιακές σκοπιμότητες. Όσοι θέλουν να στήσουν καυγάδες, πολύ απλά θα απομονωθούν και θα μείνουν μόνοι τους. Έχουμε μπροστά μας μια μοναδική ευκαιρία να συμφωνήσουμε και να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε την εικόνα της ΚΟΟ. Ο Δήμαρχος θα ενημερώσει τους επικεφαλείς των παρατάξεων για την πρόταση για το νέο λιμάνι, που είναι προϊόν μελέτης, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική. Ο Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής και ο λιμενολόγος κ. Γιαμίν θα βρίσκονται στη διάθεση των επικεφαλής των παρατάξεων διαρκώς για να δώσουν διευκρινήσεις σε ό,τι ζητηθεί ή απαιτηθεί όχι μόνο από τις παρατάξεις αλλά και από τους φορείς. Η διευρυμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης των Παρατάξεων και των Φορέων για την παρουσίαση και συζήτηση της πρότασης θα μεταδοθεί από το διαδίκτυο για τη δημοτική τηλεόραση. Έχουν ήδη σταλεί η πρόσκληση αλλά και η πρόταση προκειμένου όλοι να είναι σε θέση να τοποθετηθούν. Και φυσικά η συγκεκριμένη συζήτηση θα είναι ανοιχτή και δημόσια. Θα μπορεί να έρθει κάθε πολίτης κατά λίγη ανακοίνωση, να πάρει το λόγο και να καταθέσει την άποψή του. Αν υπάρξουν θετικές και ρεαλιστικές προτάσεις, είναι δεδομένο ότι θα ενσωματωθούν και θα ενταχθούν στην πρόταση και στον τελικό σχεδιασμό. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης δεν εξαντλείται σε μία ή δύο συνεδριάσεις. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί κατάθεση προτάσεων και ανοιχτά μυαλά. Απαιτεί συνεργασία, συνεννόηση και συνένωση των δημιουργικών δυνάμεων και ανθρώπων όλου του νησιού. Απαιτεί πρώτα απ' όλα σοβαρότητα. Λαϊκή συνέλευση πραγματοποιείται αύριο Κυριακή, κυρίες και κύριοι, στη Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχιας εν ώψη της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου της ΚΟΟ για το έτος 2018 στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα της Αγίας Τριάδας. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντώνης Κριτικός, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα στις 11 το πρωί, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες αλλά και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης για όλες τις λεπτομέρειες και τα ζητήματα που συνδέονται με την ώρα του Δημότη. Με λαμπρότητα τώρα για να έρθουμε στην επικαιρότητα της ημέρας, σε εορτάστηκε και φέτος στην ΚΟΟ η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Άγιο Γεώργιο του Αρεναγωγείου. Πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία. Στο Μνημείο των Ηρών τελέστηκε το Τρισάγιο για κατάθεση στεφάνων, ενώ πολύ καλός καιρός επέτρεψε τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην καθιερωμένη παρέλαση. Σα τη προσήλασου, προμηθεί.
Ιστορική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την Αγία Σκέπη της Υπερμάχου Θεοτόκου ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τη Μητέρα του Θεού για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων. Τιμούμε το ηρωικό έπος του 40, ενός έπους σύμβολο εθνικής μνήμης και δίκτυο αναφοράς στην πορεία του ελληνικού έθνους. Το υπερήφανο όχι των Ελλήνων που δεν αφήνει ασυγκίνητο κανένα ελεύθερα σκεπτόμενο άνθρωπο όπου γης. Αυτό το όχι συνεπέρνει όλη μας τη ζωή, γιατί ανέδειξε και αναδεικνύει το ήθος και την αρετή ενός περήφανου λαού, λαού ανδριωμένου με τα ιδανικά της πίστης, της πατρίδας και της ιστορίας. Ενός λαού που αντιστάθηκε στον εγκληματικό ολοκληρωτισμό ενός ναζιστικού κράτους τέρατος που ορθώθηκε στα σπλάχνα της Ευρώπης. Κι αν οι Πέρσες ζήτησαν γη και είδωρ και οι Ιταλοί ζήτησαν πρόσβαση στα ελληνικά λιμάνια, οδούς και σιδηροδρομικά δίκτυα, οι δανειστές μας σήμερα ζητούν ως αντάλλαγμα την εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και του πλούτου που κρύβει η αιματοβαμμένη γη των προγόνων μας. Σήμερα λοιπόν είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το όχι του 40, αλλά και επιτακτικό να το επαναλάβουμε δυνατά, μιας και ζούμε στην εποχή του ναι. Ωστόσο αυτό προϋποθέτει γνώση και επίγνωση της ιστορίας μας, που δυστυχώς στις μέρες μας θεωρείται παροχημένη, καθώς ο τεχνοκρατισμός και η παγκοσμιοποίηση λειτουργούν ισοπεδωτικά και αποτρέπουν τις κοινωνίες από τη γνώση και τη σκέψη. Οι σύγχρονοι πόλεμοι λοιπόν διεξάγονται με τελείως διαφορετικά μέσα και κανόνες. Και τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν η ψυχή δεφλογίζεται από το πάθος της θυσίας. Μιας θυσίας που προποθέτει ιδανικά όπως η πατρίδα, η θρησκεία, η ιστορία. Τα ιδανικά αυτά ποτέ δεν έλειψαν από τη ζωή μας. Ωστόσο, με δεδομένες τις τωρινές δύσκολες συγκυρίες, φαίνονται σαν να έχουν καμφθεί ή να κοιμούνται, περιμένοντας τη στιγμή κατά την οποία θα ξεσπάσουν ενάντια σε όσους επιβουλεύονται να καταστήσουν υπόδουλο το ελληνικό έθνος και τα άγια χώματά του. Η αντίστασή μας διαχρονικά συνίσταται στην ενότητα του πνεύματος και την ομοψυχία του λαού. Κι αν παραμένουμε προς το παρόν βουβοί στην άνευ όρων παράδοση της χώρας μας στους ξενόφρουτους κατακτητές, ας θυμηθούμε τα λόγια του ποιητή Γιάννη Ρίτσου που μας ψυχογραφεί.
Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει, και όσα του λες, θα κάνει κομπολόγια. Και από τους τάφους ξεκινούν όλοι οι νεκροί του αγώνα και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα. Και τούτο το περήφανο και άμετρο ψυχομέτρη, μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθή ταλέπει. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την 80 ο διοικητής. Δήμος Κόβ. Αστυνομική διεύθυνση Δωδεκανήσου, ο αστυνομικός διευθυντής. Για το λιμενικό σώμα, ο λιμενάρχης Κόμ. Για το πυροσβεστικό σώμα Κό, ο διοικητής. Σύλλογος Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών και Εθνικής Αντίστασης. Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα ΚΟ. Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών ΚΟ Νησίων. Ενός λεπτού σιγή. Εθνικό σύμνο. Thank you.
θαυματουργεί ενότητα των Ελλήνων. Αναδεικνύουν στις δηλώσεις τους οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί παράγοντες και το λαμπρό παράδειγμα του αγώνα κατά του φασισμού που συμβολίζει το όχι του ελληνικού λαού και του έπους του 40. Σήμερα εδώ η πολιτική και η πολυδικιακή ηγεσία, οι μαθητές, ο στρατός τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού τόσο την περίοδο του 40-41 και αργότερα με την εθνική αντίσταση για εθνική ανεξαρτησία, κυριαρχία, τον αγώνα ενάντια στον φασισμό. Το μήνυμα είναι επίκαιρο και σήμερα το παράδειγμα εκείνης της εποχής πρέπει να το ακολουθήσουμε και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, γιατί πραγματικά τα ζητούμενα αυτής της εποχής παραμένουν και είναι επίκαιρα. Η χώρα τον επόμενο χρόνο βγαίνει από το καθεστώς των μνημονίων, βγαίνει από το καθεστώς της Επιτροπίας. Αυτό λοιπόν το αίτημα για αυξημένη κυριαρχία του ελληνικού λαού γίνεται πράξη. Επίσης πρέπει να είμαστε διαρκώς σε δημοκρατική εγρήγορση, γιατί ο φασισμός παραμένει και απειλεί. Ποτέ ξανά πόλεμος, ποτέ ξανά φασισμός. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μία είδηση, την οποία πιθανόν να τη γνωρίζετε, ότι σήμερα για πρώτη φορά στο νησί της ΣΚΟ λειτουργεί το τμήμα της Τροχέας. Ήταν ένα αίτημα του λαού της ΣΚΟ, των ανθρώπων της ΣΚΟ, και είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση και πιστεύω θα αποδώσει και θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Όπως επίσης και να σας πω ότι όσα είχαμε πει για τα λιμάνια προχωράνε, θα γίνει η πράξη και σύντομα η ΚΟΣ θα έχει ασφαλή και λειτουργικά λιμάνια. Η κυβέρνηση δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη το καλοκαίρι είπαμε ότι η ράμπα έγινε ταχύτατα όπως υποσχεθήκαμε και για τα υπόλοιπα όμως λιμάνια θα έχουμε σύντομα εξελίξεις, έχουν αναδειχθεί μελέτες, θα δημοπρατηθούν τα έργα και οι λιμενικές υποδομές του νησιού θα είναι αυτές που θα αξίζουν στους κατοίκους του νησιού. Θα μείνουμε μόνο στην αποκατάσταση, κύριε Γενική, ή θα έχουμε και νέα έργα λιμενικά? Το λιμάνι, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του σεισμού, θα πάμε σε μια συνολική αναβάθμιση του λιμανιού με νέα έργα. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι το Λιμενικό Ταμείο της ΣΚΟ θέλει την αναβάθμιση, την επέκταση του λιμανιού. Είμαστε σε συνεργασία. Θα υπάρξουν μελέτες και το Υπουργείο Ναυτιλίας και η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων θα τις βάλει αυτές τις μελέτες σε προτεραιότητα, θα τις αξιολογήσει σύντομα, γιατί είναι ένα νησί που έχει πληγεί από τους σεισμούς και πραγματικά για μας πώς είναι προτεραιότητα. Δηλαδή, βλέπετε καταρχήν θετικά την πρόταση του λιμενικού ταμείου? Θα πρέπει να δούμε τη μελέτη. Ως πρόταση όμως και ως ιδέα ότι πραγματικά η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και επέκτασή τους αντιμετωπίζεται θετικά. Η σύσκεψη που έχετε κανονίσει την Δευτέρα αφορά τα master plan που εκκρεμούν και πρέπει να διεκπεραιωθούν. Αυτό θα γίνει σύντομα? Αφορά τα λιμάνια στα οποία δεν έχουν προχωρήσει σε master plan, το Υπουργείο Ναυτιλίας σε νομοσχέδιο που κατατίθεται πιθανόν την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, περιλαμβάνει διάταξη που ουσιαστικά δίνει μια διορία 2 χρόνια σε όλα τα λιμάνια που δεν έχουν κάνει master plan να υλοποιήσουν το master plan. Και ταυτόχρονα μέσω αυτής της διαδικασίας επιχειρείται και νομιμοποίηση λιμενικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν παράνομα επί πάρα πολλά χρόνια και ταλαιπωρούσαν και την αυτοδιοίκηση, ταλαιπωρούσαν και τους κατοίκους των νησιών. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε master plan, πρέπει τα λιμάνια που δεν έχουν να προχωρήσουν σύντομα, βοηθάει, πρέπει να πάμε στη βάση ενός ενιαίου και συγκεκριμένου σχεδιασμού. Και επίσης θα είναι ένα εργαλείο, όπως σας είπα, να νομιμοποιήσουμε εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν παράνομα και να μπορέσουν να γίνουν λειτουργικές. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το μήνυμα σήμερα είναι ότι με τα σεισμική ΚΟΣ, με χαμόγελο και υψηλό φρόνημα ξαναβρίσκει το βηματισμό της, με τη βοήθεια όλων των φορέων της ευρύτερης διοίκησης, και αυτό πλέον το οποίο θα πρέπει να πούμε σε όλους είναι ότι το διαχρονικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, δηλαδή η ενότητα, είναι το προαπαιτούμενο, το βασικό προαπαιτούμενο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Κοίτα, Ξέρχε. Και εγώ από την πλευρά μου να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Απλώς να διασφαλίσω και να σας πω ότι εμείς εδώ οι 80 ΑΤΕ, τα στρατευμένα παιδιά όλα που βρίσκονται πάνω στις βραχονισίδες και στα νησιά του Βορείου, του Βλέγματος, του Δεκανήσου, οι έφεδροι και εθνοφύλακες, είναι εδώ για να διασφαλίσουμε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, την ενότητα, την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, ούτως ώστε να έχουμε μια εδαφική ανεξαρτησία και ακεραιότητα, την οποία όλοι μας επιθυμούμε και είμαστε εδώ ως παρακαταθήκη για να σας τη διασφαλίσουμε. Χρόνια πολλά. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Αυτή είναι η δύναμη της Ελλάδας μας, η αδάμαστη ψυχή των Ελλήνων, προκειμένου να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε δυνατά. Εμείς οι νησιώτες να συνεχίζουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας, παρά τις κακουχίες, παρά τις δυσκολίες, είμαστε εδώ, με βάση τα διδάγματα των προγόνων μας, προκειμένου να μπορέσουμε να ζούμε περήφανα σε μια δυνατή, ανεξάρτητη Ελλάδα. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.
Και εύχομαι ολόψυχα η Παναγία να μας έχει πάντα καλά με υγεία. Η μεγάλη χαρά που είμαι εδώ, η μεγάλη χαρά που είμαι παρέα με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ίνταξιάρχο. Χρόνια πολλά σε όλους. Η παρέλαση ήταν εξαιρετική και συγχαρητήρια στους άντρες και τις γυναίκες των όπλων δυνάμεων. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καταρχήν χρόνια πολλά και από μένα για τη μέρα που γιορτάζουμε σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την εξέλιξη στην υπηρεσία μου, για την λειτουργία από σήμερα του τμήματος τροχέας. Η αποστολή είναι μόνο να βοηθήσει την τοπική κοινωνία. Τίποτα παραπάνω. Μην ανησυχούν οι πολίτες, δεν έχουμε πρόθεση να τιμωρήσουμε ή να μοιράσουμε πρόστιμα. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα, να μηδενίσουμε τα θανατηφόρα ατυχήματα και να ομορφύνουμε την πόλη μας από την άναρχη κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτό ήθελα να πω. Θα φροντίσετε ώστε οι κανονιστικές διατάξεις για πεζόδρομους και τα λοιπά να τηρηθούν, ούτε ώστε να μην έχουμε αυτή την εικόνα. Ακριβώς αυτή είναι η αποστολή μας, αυτή είναι η πρόθεσή μας και εδώ ζητάμε την κατανόηση των πολιτών. Σας θέλουμε δίπλα έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος όλων μας. Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Έλληνες. Είναι μια μέρα πάρα πολύ ιστορική για την Ελλάδα μας, σε αυτούς που πολέμησαν, που πάλεψαν για την πατρίδα μας. Εύχομαι και θέλω να πω κιόλας ότι η Ελλάδα έχει αντέξει πάρα πολλά, η Ελλάδα αντέχει ακόμα και η Ελλάδα δεν θα πεθάνει ποτέ. Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες και ελπίζω κάποια στιγμή να δικαιωθούν όλοι όσοι είμαστε σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που περνάμε όλοι ως Ελλάδα και τα καλύτερα έρχονται και όπως είπα η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Οι εθνικές εορτές για τους ξενιτεμένους μας Έλληνες και κόους ειδικά είχαν πάντα ιδιαίτερη σημασία. Στις μακρινές πατρίδες που τους φιλοξένησαν, οι εκδηλώσεις και η φιλοπατρία τους ήταν από τα στοιχεία που τους κράτησαν ενωμένους. Η Αντωνία Βαρδάκη, το γένος Τσάμπαλα, ενεργό μέλος επί πολλές δεκαετίες του Παγκοακού Συλλόγου στη μακρινή Αυστραλία, μας παραθέτει μερικά ντοκουμέντα από τις εφημερίδες της εποχής και μια περιγραφή σε έμετρο λόγο μάλιστα που της διηγήθηκε και κατέγραψε η ίδια πριν από χρόνια μια γυναίκα από την Καρδάμενα για την κατοχή και τον βομβαρδισμό του χωριού. Κοιμήλια που κρατά φυλαγμένα για χρόνια στην Αλλοδαπή και που φέτος που βρίσκεται στον τόπο της μας λέει πόσο μεγάλη σημασία έχει για τους ξενιτεμένους η διατήρηση της συλλογικής μας εθνικής μνήμης. Αντωνία, είσαι από τους παλινοστούντες κόους πολλά χρόνια στην Αυστραλία και με ενεργό δράση στους συλλόγους εκεί. Οι εθνικές εορτές ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο για σας στη ξενιτιά και ξέρω ότι και από μεράκι συλλέγεις στοιχεία της παράδοσης και του λαϊκού μας πολιτισμού. Ένα από αυτά είναι και τα ποίηματα, έγραφες μάλιστα στην τοπική εφημερίδα εκεί, πάνω. Σε κάθε εθνική εορτή. Πριν από λίγο διαπίστωσα ότι έχεις ήδη φέρει μαζί σου παλιές εκδόσεις για την 28η Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι. Ναι. Θα μας πεις τι έγραφες τότε και πώς ζούσαν οι Έλληνες του εξωτερικού αυτές τις εθνικές εορτές. Με μεγάλη λαμπρότητα εορτάζομαι την 25η Μαρτίου, επίσης και την 28η Οκτωβρίου. Κάθε πέτειο, σαν Ελληνίδα, αισθάνομαι να γράψω κάτι. Συγκεκριμένα τώρα, έχω φέρει μαζί μου ορισμένα. Το 2002, το όχι βροντοφώναξαν οι Έλληνες με ένα στόμα. Το όχι βροντοφώναξαν και ύψωσαν το σώμα. Άντρες, γενναίοι στη ψυχή, τα πάντα ψηφούσαν να δώσουν την ελευθερία, αυτό μόνο που θέσαν. Μαζί τους γυναικόπαιδα και αυτά επολεμούσαν. Τους πληγωμένους φρόντιζαν όπου πολλοί πονούσαν. Ήρθε η πολυπόθητη νίκη για την Ελλάδα και έμεινε αθάνατο ο έπος του 40. Καθήκον είναι όλο μας στον άγνωστο στρατιώτη, τόρο τιμής να δίνουμε σαν άξιοι πατριώτες. Αυτό ήταν στο Σίδνεϊ. Στο Σίδνεϊ. Το 2002. Άρχισα αντίστροφα. Έπρεπε να πάω από το 1993. Το 1993, πώς λέγεται το έντυπο τη εφημερίδα σας? Ελληνικός Κήρυκας, του Σίδνεϊ. Ελλάδα με το όχι σου και το 21, 25 Μαρτίου.
τιμή και δόξα φέρανε, παιδιά σου αγαπημένα. Συγγνώμη, 28 Οκτωβρίου ήταν και αυτό. Mm-hmm. Δάφνη, Στεφάνη και Ηλιάς, στο μήμα τους αξίζει και από τον καθένα Έλληνα τιμή να απομείνει. Άντρες γενναίοι, δυνατοί. Άντρες γενναίοι στη ψυχή και δυνατοί στο σώμα και φέρανε τη ελευθερία που ζούμε εμείς τώρα. Αυτό ήταν από μένα. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή ζούμε με τον Παγκοακτικό Σύλλογο και έχουμε πάρα πολλούς δικούς μας, έπεσε στα χέρια μου αυτό που θα σας διαβάσω τώρα, 2 Δεκάτου του 42 με 43, mm-hmm. πιστεύω να είναι αείμνηση, δεν θυμάμαι τώρα, mm-hmm. Άννα Μινά Λαγκέτη. Την Καρδάμενα, έτσι. Που περιγράφει τι στους στίχους της. Περιγράφει για τον πόλεμο πώς έζησε την κατοχή. Και τον βομβαρδισμό στο χωριό, έτσι. Τον βομβαρδισμό στην Καρδάμενα. Και στις 2 Οκτωβρίου ήρθε στρατός γερμανικός και οι καημένοι καρδαμιώτες τρέχαν πάνω στο βουνό. Εφωνάζαν Παναγιά μου, σώσε μας από το κακό, σώσε μας από τις μπόμπες των βαρβάρων Γερμανών. 3 ημέρες εξωμήνα οι καημένοι στο βουνό, στις σπηλιές μέσα κρυμμένοι, από μεγάλο και μικρό. Τα φορέματά τους σκίσαν, μέσα στους βάτους στα κλαδιά, οι εχθροί να μην σκοτώσουν τις μανάδες και παιδιά. Τέλος την τετάρτη μέρα γυρίσαν από το βουνό, οι καημένοι καρδαμιώτες δεν ευρήκαν πια χωριό. Είχε γίνει σαν χωράφι από τις πόμπες των εχθρών, από τις άπονες καρδιές τους των βαρβάρων Γερμανών. Μα τα σπίτια πώς χαλάσαν, δεν είναι και τόσο σοβαρό, οι ανθρώποι που χαθήκαν, εκείνο ήταν το φρικτό. Έναν λάκκο που είχαν κάνει στις καμάρες της σικιές, 8 άνθρωποι παραδώσαν εις το χάρο της ψυχές. Ο ένατος ο καημένος στο σπιτιού του τη γωνιά, την ψυχή του πήρε ο χάρος με μεγάλη απογιά. Όλοι μας εσυνάξαν επάνω σε ένα κάρο και βλαστημούν το Γερμανό επίσης και το χάρο. Σε ηλικία βρισκόμουν επάνω στην ακμή μου, επάνω που καμάρωνα έσβησε το κορμί μου. Πέφτουν οι πόμπες σαν βροχή, βλήματα σαν χαλάζι και ο ένας για τον άλλο μας βοήθεια φωνάζει. Στην αντιμάχια και στην γο κάναν ομιά γκρεμάλα και μας επροσεφέρανε τα βόλια τα μεγάλα. Την πείνα που περάσαμε δεν θα την ξεχάσω και πέτρες μέσα στις τσέπες μου έβαζα να μην πετάσω. Είπαν τα ραδιόφωνα, εφημερίδες γράψαν και αυτοί που τους εγνώριζαν με την καρδιά τους κλάψαν. Ο Γιάννης ο Τσίρης πνίγηκε στην Καρδάμενα μαζί με 3 άλλους. Αυτά είναι από την κυρία Άννα Πλαγκετή, ετών 77, τον καιρό τότε, εκεί είναι. Που στο αφηγήθηκε και το έγραψες, έτσι. Ναι. Μεγάλη γιορτή σήμερα που βρίσκομαι στην ΚΟ και με μεγάλη συγκίνηση, γιατί δεν τυχαίνει να βρίσκομαι εδώ τους μήνες αυτή την εποχή. Σε ευχαριστώ. Είμαι στην Αυστραλία, έτσι. Είμαι στην Αυστραλία και σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Η πρόγνωση του καιρού τώρα, κυρίες και κύριοι, βροχή και πιθανή καταιγίδα από απόψε προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ η Πολιτική Προστασία εξέδωσε δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων για αύριο. Για αύριο, ωστόσο, προβλέπεται βελτίωση σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο καιρό στην περιοχή μας, ο οποίος θα είναι σχεδόν έθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Θα έχουν ένταση 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αν θα κυμαίνεται μεταξύ των 16 και 21 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.